να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καλούνται κάτοικοι ορεινών χωριών του Δήμου Πλατανιά, που τον περσινό χειμώνα επλήγησαν από τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Τμήματος Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνουν λόγο για 200 κατοικίες, πολλές από τις οποίες πατρογονικές και όχι μόνιμα κατοικήσιμες, που πάντως κρίνονται ως επικίνδυνες. Τα ξέρουν οι δημότες μας ότι όποιοι έχουν πάρει το χαρτί για το κίτρινο σπίτι ή όποιοι έχουν πάρει την ενημέρωση την τηλεφωνική, θα πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένοι ότι θα πρέπει να φύγουν από το σπίτι αυτό. Με επίγον εγγραφό του προς το ΕΑΓΜΕ, ο Δήμος Πλατανιά ζητά την εκπώνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την οριοθέτηση της γεωλογικά επαπειλούμενης περιοχής. Τα σπίτια αυτά, τα οποία έχει αναλάβει πλέον το Υπουργείο Υποδομών εδώ και μήνες, μέσω της υπηρεσίας που έχει συστήσει και στεγάζει στον ΟΑΚ και το οποίο παρακολουθεί τις κατοικίες και σε συνέχεια της πρώτης αυτοψίας, τι σημαίνει αυτό, ότι ακόμα και το καλοκαίρι πολλά σπίτια είχαν ρογμές. Το καλοκαίρι ενώ υπήρχε ξηρασία, οι ρογμές αυτές μεγάλωσαν, που σημαίνει το φαινόμενο το γεωλογικό συνεχίζεται. Πρόκειται για σπίτια στα Καράνου, τους Λάκους, τα Μεσκλά, το Φωτακάδο, το Γαβαλομούρι, το Νιό Χωριό, τον Πρασέ και τον Τερέ, στα οποία τον περσινό χειμώνα καταγράφηκαν ανησυχητικές ρογμές και καθυζήσεις. Δεν μπορούμε να παίζουμε αυτή τη στιγμή με το ενδεχόμενο, και λέω τη λέξη παίζουμε σχηματικά, να υπάρξει ένα φαινόμενο και μετά να πούμε γιατί ενώ το σπίτι ήταν κίτρινο, ο κάτοικος ενώ ήταν κόκκινο ήταν μέσα. Το θέμα απασχόλησε τη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά να τονίζει την ανάγκη παρεμβάσεων κατά προτεραιότητα. Το ζήτημα της κλιματικής κρίσης δεν μας δίνει περιθώρια να κάνουμε μεγάλες προβλέψεις. Όμως με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και τους χάρτες που καταθέσαμε και σήμερα, τα επιστημονικά υπόβαθρα που πρέπει να δουλέψουν οι περιφέρειες έτσι ώστε να προτεραιοποιήσουν μια σειρά έργων, νομίζω ότι είναι το βασικότερο ζήτημα το οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν τα ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν τις έγκυρες αποκαταστάσεις υποδομών που καταστράφηκαν. Είναι ενδεικτικό ότι ο Δήμος Πλατανιά δεν έχει ακόμα κηρυχτεί ως πλημμυροπαθής. Όπου υπάρχει οδικό δίκτυο, το οποίο είχε πληγεί σημαντικά έως και καταστροφικά κατά την προηγούμενη περίοδο και όπου έχουμε κάνει όντως αποκαταστάσεις προσβασιμότητας, δεν είναι ασφαλές το δίκτυο αυτό. Πρέπει να κάνει μια διαδρομή το έγγραφο, να περάσει από 4 υπουργεία. Δεν ξέρω με 3 ρυθμούς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ευτυχώς εδώ ο κύριος Γενικός μας έδωσε μια εικόνα ότι αυτά θα αλλάξουν. Δεν υπάρχει μαγικό χαρτί για να λύσουμε τις αριθμίες και τις παθογένειες που ταλαιπωρούν τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και των Δήμων και των Περιφερειών εδώ και δεκαετίες. Στα μέσα Νοεμβρίου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ αντίστοιχα καταρτίζονται ειδικά σχέδια για αντιπυρική προστασία και σεισμούς.